Προσπάθεια των παιχτών του Γιούχτα. Το σούτ από τον Μιλονάγου μάγεσα μπλοκάρει. Βέρμπης με πολύ δύναμη. Δύσκολα σε κόρνερ διώχνει ο Δημαράκης. Εξαιρετική απόκρουση. Πιέζουν οι παίχτες του Γιούχτα. Ο Ηλιόπουλος καλό σούτ δίπλα από την εστία. Γίνεται η σέντρα. Δεν μπορούν να διώξουν οι αμυντικοί. Το σούτ θα μπλοκάρει ο Γουμάγιας. Η μπάλα βγαίνει από αριστερά για τον Βέρμπη μέσα στην περιοχή. Θα διώξουν οι αμυντικοί. Θα γίνει το σουτ πάνω στα σώματα των αμυντικών του Γιούχτα. Βέρμπης σε μαρκάρεται ωραία. Βέρμπης επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα τραντάζει το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Ωραία προσπάθεια του Ηλιόπουλου. Θα κάνει τη σέντρα. Γουμάγιας του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Τραγικό λάθος και ο Γιούχτας προηγείται στο σκορ με 1-0. Μετά το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Κηφισιάς στο 40 λεπτό, Γιούχτας Κηφισιά 1-0. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Γιώργου Βλαστού. Βέρμπης θα κάνει το σούτ. Δύσκολα αποκρούει ο Δημαράκης. Επιμένουν της Κηφισιάς, θα κόψουν οι του Γιούχτα. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σούτ. Μπλοκάρει ο Δημαράκης. Θα κάνει το ελεύθερο βολέο τερματοφύλακας του Γιούχτα. Κυνηγάει τη φάση ο Ρόβας, πλασάρει το Γουμάγια πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Χάνεται η ευκαιρία για το Γιούχτα. Εκτελείται το κόρνερ από τον Έσλερ, η κεφαλιά του Κολοτούρ out. Πάνω στο τείχος το φάουλ, Τεγούσης νέο σουτ, Τεγούσης επιχειρεί και πάλι το σουτ. Ευνοείται ο Ραχίμ και ισοφαρίζει στο 78. Ζητάνε offside οι παίχτες του Γιούχτα, ο διαιτητής δείχνει τον γκολ. Εκεί ο Χαλκιαδάκης χρησιμοποιεί το χέρι, απερίσκεπτη ενέργεια στο 83, καθώς έχει και την κάρτα και θα αφήσει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Κόκκινη κάρτα, αποβάλλεται ο Χαλκιαδάκης. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βέρμπης. Δεν μπορούν να διώξουν εκεί. Ραχίμ κλέβει την μπάλα από πλάγια, κάνει το σούτ, την μπάλα δοκάρει. Δεν μπορεί ο Βέρμπης. Γίνεται βαθιά παλιά, εκεί δεν θα γίνει καλά το κοντρόλ, αφήνει ο Γουμάγιας. Και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Γιούχτας που έχει παράπονα από τη διαιτησία. Εμείς ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ξέραμε ότι ο Γιούχτας θα παίξει με πολύ πάθος. Θα διεκδικήσει το παιχνίδι επίσης όρις, διότι οι αποστάσεις χάνονται σε παιχνίδια που έχουν αυτή τη μορφή. Δηλαδή το πάθος, τη δύναμη και την διεκδίκηση στον αέρα. Πάντως θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος, έκανε καταπληκτικές αποκρούσεις. Ενώ στο 90 θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει τη νίκη με το δοκάρι του Ραχίμ. Κοίταξε, σήμερα παίξαμε από όσες ομάδες έχω δει μέχρι σήμερα, σίγουρα την καλύτερη ομάδα. Μια ομάδα πολύ συμπαγής, πλήρης σε όλες τις γραμμές. Όλα αυτά η ομάδα μου στάθηκε ίσως προς ίσον. Καταφέραμε να προηγηθούμε, να κλείσουμε χώρους στον αντίπαλο, αν και δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Και νομίζω ότι το κομβικό σημείο ήταν οι δύο ευκαιρίες στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου που χάθηκαν από τον Ρόβα, που αν εκεί διπλασιάζαμε τα τέρματα, το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό μετά.